Το We Solve με άλλα μάτια. We Solve, εμείς λύνουμε ουσιαστικά το όποιο πρόβλημα. Δίπλα μου ο Θάνος Γεωργούντζος, συνιδρυτής αυτής της μεγάλης δραστήριας και δυναμικής εθελοντικής ομάδας. Και θέλω μέσα σε λίγο χρόνο, για όσους μας ακούν και μας βλέπουν, να μου πεις την ιστορία, πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα, μέχρι εδώ. Με πολύ απλά λόγια, Βαγγέλη μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη. Στο We Solve, με μία φράση, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Να προτείνουμε κάποια λύση και να την υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με ένα θέμα το οποίο, ξέρεις, όλοι λίγο το αποφεύγουν ή το χρησιμοποιούν τις παγκόσμιες ημέρες. Εμείς ξεκινάμε μία μεγάλη καμπάνια για την αναπηρία, η οποία φυσικά δεν βρίσκεται στον άνθρωπο. Η αναπηρία βρίσκεται στην κοινωνία. Επιλέγουμε να λύσουμε αυτό το θέμα και να κάνουμε την κοινωνία λίγο καλύτερη. Μέσα από προτάσεις, μέσα από λύσεις, μέσα από υλοποίηση όλων αυτών. Και με μεγάλη κινητοποίηση του φοιτητικού κόσμου, κυρίως. Νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο μας διαφοροποιεί, είναι ότι είμαστε ένας από τους λίγους οργανισμούς που είναι εντελώς νεανικός. Και να πούμε στον κόσμο ότι δεν έχετε, η ιδρυτική ομάδα δεν είχε αναπηρία. Σιγά σιγά προσεγγίσατε ανάπηρους ανθρώπους που θέλουν και παλεύουν για την κοινωνική ένταξη και όλοι μαζί προσπαθείτε να συνδιαμορφώσετε προτάσεις, πολιτικές, στρατηγικό σχεδιασμό για το πανεπιστήμιο. Βαγγέλη, ακριβώς. Και πέρα από αυτό, νομίζω, αν υπάρχει κάτι πρέπει να τονίσουν, ότι δεν χρειάζεται μόνο τα άτομα με αναπηρία να νοιάζονται για τα άτομα με αναπηρία. Γιατί δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό θέλουμε να δείξουμε και με τη Σιρήνα στη δήλωση και όλοι μαζί να παλέψουμε για κάτι καλύτερο. Δηλαδή, οι στόχοι αυτής της ομάδας ποιοι είναι? Ρεαλιστικά, να μιλήσουμε, γιατί πάντα η νέα γενιά είναι πιο προσγειωμένη. Ακριβώς. Ρεαλιστικά, τώρα έχουμε βάλει ήδη ένα μεγάλο πλάνο δράσεων που έχουν προτείνει οι φοιτητές. Ας πούμε, θέλουμε να βάλουμε μια ράμπα στην νομική σχολή της Αθήνας. Θα μου πεις, απλό. Είναι μια αρχή. Απλό, θα γίνει εδώ και 50 χρόνια. Ακριβώς, όπως και πάρα πολλά άλλα. Και από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο στην νομική σχολή της Αθήνας. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται, προκειμένου αυτό να πάρει μια μεγάλη έκταση και να φτάσει σε όλη την κοινωνία. Οι εκδηλώσεις επαναλαμβάνονται, podcast για τα θέματα των φοιτητών με αναπηρία και κάνετε μια πολύ σωστή σύνδεση, το εντάσσετε, στο ότι και τα ανάπηρα άτομα σε αυτά που χρειάζονται είναι κομμάτι ευρύτερα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν το διαχωρίζουμε κοινωνικά. Ακριβώς. Και αυτό το οποίο είπαμε και στην εκδήλωση μόλις ξεκινήσαμε είναι ότι ο βαθμός στον οποίο σεβόμαστε τα άτομα με αναπηρία αντανακλάει και το βαθμό στον οποίο σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώς ως κοινωνία. Αλλά ξέρεις, είναι πολύ ωραία φράση αυτή που σου είπα. Τη λέμε συνέχεια. Έχω βαρεθεί να την ακούω. Τη λένε όλοι. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε πράγματα πράξη. Και από αυτό θα κρυθούμε. Αν σε ένα χρόνο, ας πούμε, ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση και δεν έχουμε κάνει τίποτα, τότε δεν έχει κανένα νόημα. Πάντως, επειδή έχουμε γνωριστεί σχεδόν 2 χρόνια και συνεργαζόμαστε συστηματικά και αθόρυβα με όλη την ομάδα του We Solve, το με άλλα μάτια είναι δίπλα σας και δημόσια διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για ένα πυροτέχνημα. Δεν είναι 5 παιδιά που είχαν ελεύθερο χρόνο και λένε να πούμε και 2 ιδέες, να το παίξουμε ευαισθητοποιημένοι, να κάνουμε ένα live στα social media. Όλο πολλαπλασιάζεστε, έχετε οργάνωση, έχετε πρωτόκολλο λειτουργίας μεταξύ σας, έναν άτυπο ηθικό εσωτερικό κανονισμό, το θαυμάζω. Και ξέρεις, think tank σημαίνει μια δεξαμενή σκέψη. Αυτή η δεξαμενή σε εσάς έχει ξεχυλήσει και απλώνεται και στο πέρασμά της, ξέρεις, έχει γίνει ένα ποτάμι που και παίρνει μαζί όλο τον κόσμο και θέλει να γίνονται όλο και περισσότερο. Δεν είναι κάτι εσωστρεφές. Ακριβώς. Πάμε να παρακολουθήσουμε την υπόλοιπη εκδήλωση που όλες και όλοι θα τη βρείτε live στα social media του WeSolve, σύντομα και πλήρως υποτιτλισμένη. Και σας αφήνουμε. Τα υπόλοιπα θα τα μαθαίνετε ακολουθώντας το WeSolve που Facebook. Facebook, Instagram, LinkedIn, στο site μας, το WeSolve και γενικώς να μαθαίνετε. Εγγραφή στο κανάλι, στο YouTube. Όλα τα πάντα. Και το κουδουνάκι. Σιγά σιγά από κοντά, βέβαια, τηρουμένων πάντα των υγειονομικών πρωτοκόλων. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, Θάνο Γεωργούντζο. Εμείς πάρα πολύ. Εγώ θα σας μιλήσω για τον τομέα αμαία και προσβασιμότητα, ο οποίος ξεκίνησε ως αμαία και προσβασιμότητα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Η πρώτη μας δράση ήταν αυτή ακριβώς, εντάσσοντας τα άτομα με αναπηρία στο δικό μας Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Φέτος αυτό που σκοπεύουμε μέσα από αυτή την εκδήλωση, γιατί θέλουμε να περάσουμε επιτέλους από τη θεωρία στην πράξη, είναι να κάνουμε μια τεράστια καμπάνια για τα άτομα με αναπηρία, η οποία θα ονομάζεται Equal. Θα περιλαμβάνει λοιπόν όλους, θα είμαστε όλοι ίσοι και θα κάνουμε και ένα ταμείο δωρεών για να πραγματοποιηθούν επιτέλους όσες δράσεις πρέπει να έρθουν για τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.